Θα ήθελα να καλωσορίσω στην Κρήτη τον κριτικό μου την προηγούμενη, τον Γιουλιάνο Μητσοτάκη, μαζί με τους συνεργάτες του, για μια μέρα που πρέπει να αποτελέσει ιστορική μέρα για το νησί μας. Μια μέρα που πρέπει με την ολοκλήρωση όλων των μελετών που οφείλω να τονίσω ότι η νέα χάραξη είναι μια βελτιωμένη χάραξη αυτή που μας έδωσε το Υπουργείο, που μας έδειξε πριν από 15-20 μέρες η Υπουργεία που ήρθαμε στο Υπουργείο και μας την δείξατε. Και εμείς από πλευρά δικής μας θέλουμε να συμβάλλουμε θετικά, ούτως ώστε τα όποια μικρά προβλήματα ή μεγάλα που χύψουν να μπορούμε να συμβάλλουμε για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το οραματικό, μεγάλο, αναπτυξιακό, εμβληματικό έργο για την Κρήτη. Γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι αυτή η δεκαετία θα είναι μια δεκαετία ανάπτυξης του νησιού μας. Μια δεκαετία που μόνο τα μεγάλα έργα μπορούν να προχωρήσουν, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπως είναι η σύνδεση, η ενεργειακή σύνδεση του νησιού με το μικρό και μεγάλο καλώδιο που προχωρεί και μια σειρά μεγάλων και μικρών έργων. Εμείς από την πλευρά μου, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να ζητήσουμε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης και η Κρήτη να έχει ένα κόμμα καινοτομίας που από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να εφημολογηθεί παράλληλα με όλα τα έργα, χτίζοντας πάνω στην αρχιτεκτονική που αναβαθιζόμαστε και διεκδικούμε και να υλοποιήσουμε μέχρι το 2030. Μια αρχιτεκτονική που στηρίζεται στον τουριστικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, όπως επίσης και στα πανεπιστήμια μας, που είμαστε όλοι υπερήφανοι για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά χέρια του νησιού μας. Πάνω απ' όλα, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Χρειαζόμαστε και τη στήριξη τη δική σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή πρόσκληση και να είμαστε καλά να ξεκινήσει σύντομα αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Σας ευχαριστώ.